μόλις ήρθα στην προπόνηση. Να σας πω ότι δεν έχω κοιμηθεί καθόλου το βράδυ. Φυσικά δεν με άφησε η Μελίτα για αυτό το λόγο. Δεν ξέρω, από τότε που άρχισε να βγαίνει το κρεβάτι της, έχει παραγίνει το κακό. Βγαίνει όλη την ώρα και έρχεται. Θέλω να βάλω τα κλάματα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Και δεν είναι ότι την πήρα στο κρεβάτι. Να κοιμηθεί μαζί μου, ρε παιδί μου. Ναι, οκ. Okay. Να μην κλαίει, να μην χτυπιέται. Θέλει να κοιμάται πάνω στο κεφάλι μου. Ανεβαίνει πάνω στο κεφάλι μου, πάνω στο λαιμό μου. Χτυπιέται άμα τη βγάλω από πάνω μου. Έχω, δηλαδή δεν ξέρω τι κάνατε, πείτε μου. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν θα ξανακοιμηθώ ποτέ. Πάντως όλα ωραία και καλά. Αλλά δεν είναι όλα ρόδινα. Και το ξέρετε περισσότερες. Και εμείς τα ίδια περνάμε. Και εν τω μεταξύ έχω δουλειά από τώρα. Και θα γυρίσω σπίτι 10 η ώρα το βράδυ. Γιατί έχω και στούντιο μετά. Έχω δύο ραντεβού, φωτογραφίσεις. Χαμός. Καλημέρα. Έλα, αγάπη. Και με χιόνια εδώ παντού. Πρέπει πολύ κρύο σήμερα, έτσι. Πολύ κρύο, αλλά θέλω να πω ότι η μαθήτριά μου έχει γίνει καλύτερη. Δεν τρώει τίποτα και έχει κάνει κορμάρα μέσα σε μία εβδομάδα. Καλά, είδανε χθες ότι έκανα νούντλς. Βέβαια, ξέρετε, έφαγα πολύ λίγο. Είναι νούντλς αυγού. Έχουν τα νούντλς αυγού τόσες θερμίδες. Τι έχουν, δεν σ' άκουσα πια. Έχουν τόσες θερμίδες, τα νούντλς αυγού. Όχι, δεν έχουν πολλές. Ούτε λάδια έβαλα, ούτε βούτυρα έβαλα, σόγια έβαλα. Βούτυρο. Όχι, δεν έβαλα, ελαιόλαδο σου λέω έβαλα. Δεν ακούω από τον αέρα, φίλε. Πάντως, πραγματικά, γιατί πολλοί μπορούν να αναρωτηθούν, επειδή είπα ότι είμαι άϊπνη, καλά και δεν μπορείς να μην πας μια μέρα προπόνηση. Φίλε, ξέρετε ότι σκεφτόμουν πώς και πώς πότε θα έρθω στην προπόνηση, λίγο για να αποσυμπιεστώ, το πιστεύεις, όσο κομματιό και να είμαι, ρε παιδί μου. Λειτουργεί θεραπευτικά. Ναι, είναι και σαν ψυχοθεραπεία γυμναστική.